Του φορολογικού συντελεστέ. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι εάν μπορούμε να έχουμε περαιτέρω και να ανεβάσουμε τα φορολογικά έσοδα. Και εδώ πέρα παίζεται όλο το παιχνίδι. Εάν και κατά πόσο θα μπορέσει να ανεβάσει τα φορολογικά έσοδα, πιάνοντας τη φοροδιαφυγή και βλέποντας μέσα από διάφορες διαδικασίες από πού πρέπει και πού και σε ποια σημεία πρέπει να ανεβάσει τους φορολογικούς συντελεστές. Ναι, αλλά δηλαδή, εδώ ποιοι είναι αυτοί οι πλούσιοι, οι οποίοι δεν πληρώνουν τίποτε απολύτως, τα κρύβουν σε οσόρ, τα κρύβουν σε ΜΚΟ, σε οσόρ ή οτιδήποτε άλλο, και από εκεί και πέρα δεν παίρνει τίποτα απολύτως από αυτούς. Έρχεστε και συμφωνείτε με τον Γιάννη Στουρνάρα, όπου σε δήλωσή του είχε πει ότι δεν είμαστε υπερφορολογημένοι. Ο κύριος Στουρνάρας από τη στιγμή που και εννοούσε, αν θέλετε να ολοκληρώσω για να τοποθετηθείτε. Ναι, αλλά ο κύριος Στουρνάρας εννοούσε τα μόνιμα υποζύγια. Είπε ότι δεν θα μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές. Εννοούσε τους φόρους συνολικά. Ο κύριος Σταθάκης εννοούσε τα έσοδα, τα φορολογικά έσοδα. Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα από τη συνεχή φορολόγηση των ιδίων υποζυγίων που είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Επειδή ειλικρινά δεν έχουμε καταλάβει, θα κρατήσετε τη φορολογία όσο έχει ή θα τη μειώσετε? Εμείς είπαμε και το είπε και ο Τσίπρας και βγήκε χθες ο κύριος Τσίπρας και αναφέρθηκε στο θέμα της φορολογίας και είπε ότι σε πάρα πολλά σημεία, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν αντέχουν και δεν μπορούν, εκεί θα υπάρξει μείωση φορολογίας. Όλοι δεν αντέχουμε. Και αν θέλετε, βεβαίως όλοι δεν αντέχουμε, όσοι είμαστε και κάποιοι δεν πληρώνουν καθόλου όμως. Το έχουμε υπόψη μας αυτό. Βεβαίως και το έχουμε. Ο Έλληνας φορολογούμενος το έχει, γι' αυτό περιμένει από εσάς να ξεκαθαρίσετε το οικονομικό σας πρόγραμμα. Πληρώσουν. Δηλαδή για να, αν θα κατεβάσεις αυτούς οι οποίοι δεν αντέχουν και θα πας να πιάσεις αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν φράγκο, δεν πληρώνουν τίποτα σε αυτή, για αυτή τη χώρα. Ωραία. Αυτό είναι το κομμάτι της φοροδιαφυγής. Με τον Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος όχι απλά πληρώνει, πληρώνει και τα σπασμένα του διπλανού του που δεν πληρώνει. Ο φόρος, ο φορολογικός συντελεστής, με όποια ονομασία θέλετε να το πείτε, θα μείνει εκεί που είναι ή θα μειωθεί? Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα. Δικαιότερο φορολογικό σύστημα, το οποίο μεταγλωτισμένο σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι που δεν αντέχουν να πληρώνουν όλα αυτά που πληρώνουν. Οι περισσότεροι. Κάποιοι άνθρωποι δεν αντέχουν να πληρώνουν 55% προκαταβολή φόρου. Ακριβώς. Και τα πληρώνουν. Το είδατε σήμερα και το βλέπετε στις λαϊκές αγορές. Εσύ αυτό σκέφτηκε το θέμα του 55%, του 55% προκαταβολή φόρου για αυτούς που δουλεύουν στις λαϊκές αγορές. Για ποιο λόγο να παραμείνουν οι ίδιοι φορολογικοί συντελεστές? Εμείς λέμε ότι κάποιοι φορολογικοί συντελεστές μπορούν να κατέβουν. Και θα πρέπει να κατέβουν. Κάποιοι άλλοι θα πρέπει να παραμείνουν οι ίδιοι και κάποιοι άλλοι θα πρέπει να μείνουν εκεί που είναι, αλλά πάνε να βρουν αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, και θα ήθελα να, έρθουμε, θα ήθελα να προσθέσω, γιατί αναφερθήκατε προηγούμενα στα θέματα της αυτοδιοίκησης. Και εδώ πέρα να πούμε για ένα τραγέλαφο ο οποίος εξελίσσεται μπροστά μας. Την κυρία Μπακογιάννη να βγαίνει και να λέει τι καλός που είναι ο σγουρός. Τον κύριο Παναγιωτόπουλο μία από τα ίδια. Και τον κύριο Μιχελάκη να λέει ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε αυτόν τον τόπο είναι να παραμείνει ο σγουρός περιφερειάρχης. Λοιπόν, άρα εδώ πέρα μιλάμε για έναν Κικαιώνα, ο οποίος, και βέβαια ποιος είναι ο Μιχελάκης, είναι ο προϊστάμενος εντός εισαγωγικών του κυρίου Σγουρό, από τη στιγμή που είναι υπουργός εσωτερικών. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Μιχελάκης για να λέει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι κάτι ξέρει ή κάτι έχει υπόψη του για να λέει ότι ο κύριος Γουρός είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στη χώρα. Στην περίπτωση άρα, τη δική σας δεν ακούστηκαν διαφορετικές φωνές στην περίπτωση Βουδούρη. Τι εννοεί? Ορίστε. Στην περίπτωση Βουδούρη, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ακούστηκαν εντελώς διαφορετικές φωνές? Ακούστηκαν. Αλλά για άλλα θέματα. Mm-hmm. Ακούστηκαν για άλλα θέματα οι απόψεις για τον κύριο Βουδούρη. Μάλιστα. Ότι ο κύριος Βουδούρης κάποτε ήταν εδώ, είχε ψηφίσει στο μνημόνιο κτλ. Είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα ιδεολογικού περιεχομένου και επίπεδου. Το οποίο βέβαια ξεπεράστηκε, γιατί βγήκε ο ίδιος ο Τσίπρας και είπε ότι εμείς εδώ πέρα πάμε για μια διεύρυνση. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Πατριανάκου για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, αναγνωρίζετε στον ΣΥΡΙΖΑ ότι τελικά επετεύχθη μετά από τόσα χρόνια και τόση συζήτηση που έχει γίνει ελληνορωσική συμφωνία για να μειωθεί το φυσικό αέριο, το οποίο είναι το καλό, πληρώνουμε πιο ψηλά από κάθε άλλη χώρα? Είναι καλό το ότι επετεύχθη έστω και αυτό το 15%. Ξέρετε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση πήγαινε για 30% ακατέβατα. Για ποιο λόγο? Γιατί πληρώνουμε το ακριβότερο φυσικό αέριο παγκοσμίως. 418 ευρώ πληρώνουμε τα 1000 κυβικά. Τη στιγμή που τώρα στην Ουκρανία το κατέβασαν και το πήγαν από 400 ευρώ που ήταν, το πήγαν 285. Και εμείς με νέα συμφωνία, η οποία μας δεσμεύει για αρκετά χρόνια, το πήγαμε μόνο μείον 15.
Καλό είναι και το ότι είναι μείον και δεν είναι το ίδιο, αλλά τι θα μπορούσαμε να πετύχουμε και το τι θα έπρεπε να πετύχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι και εμείς είμαστε σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Μάλιστα. Σαν κράτος, λοιπόν, και το να πληρώνουμε 300, πήγε 393. Ναι. Αυτή είναι η κάδος. 393. Κυρία Πατριανάκου, είναι πάρα πολύ.